Κύριε Χιόνι, πέφτει η κυβέρνηση. Και τι θα κάνει, άκουσα και τον γραμματέα, τον κύριο Κουτσούμπα ξανά προχθές, να λέει ότι αυτές οι προτάσεις δυσπιστίας λίγους μήνες πριν τις εκλογές που ούτως ή άλλως θα έχουμε είτε το Μάιο είτε τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν έχουν καμία αξία. Αλλά παρόλα αυτά, εάν έχετε αποφασίσει, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτήν την εσωτερική σύγκρουση στην κυβέρνηση και τι θα κάνετε τόσο σε περίπτωση πρότασης δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας. Για το αν κάνει ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση, δεν σας ρωτώ, είναι δεδομένο το τι θα κάνετε. Αλλά στην περίπτωση της πρότασης δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε, καταρχήν, άμα θα γίνει κιόλας, δεν είναι και δεδομένο. Μην το παίξεις σαν δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία... Γι' αυτό ρώτησα και εγώ τον συνάδελφο, γιατί εγώ από το ρεπορτάζ μάλλον βλέπω Γιάννα να απομακρύνεται λίγο. Αποφεύγουν να δεσμευτούν. Ναι. Και εγώ σήμερα που συνομίλησα με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μου είπαν ότι αυτά δεν ανακοινώνονται βέβαια. Μου είπε ο κ. Γραφάκος που μίλησα μαζί του. Μπορεί να είναι ένα όπλο που θέλουν να έχουν τον ευνηδιασμό, ας πούμε. Το ή τον ευνηδιασμό να μην το χρησιμοποιήσουν. Και τα δύο, γιατί όχι. Γιατί είναι και ένα ερώτημα κιόλας. Αν η Νέα Δημοκρατία όντως θέλει με τη δικιά της κυβέρνηση να χειριστεί την υπόθεση των Πρεσπών, την ώρα που συμφωνεί με αυτούς που την φέρνουν. Με τον ΝΑΤΟ, τη ΣΥΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εντάξει, υπάρχουν διαφωνίες και με τους όρους και με τα ανταλλάγματα για ορισμένους και για πολιτική επιβίωση, αλλά όλοι συμφωνούν στο σκοπό και στην ουσία της συμφωνίας που είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Πράγμα που μας εμπλέκει πιο βαθιά στους συμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά αυτή καθε αυτή, την, βέβαια σε κάθε περίπτωση, έχουμε πει και γελίο, είναι, για να το πούμε πιο σοβαρά, δεν έχει καμιά πρακτική σημασία το να γίνει, ενώ είμαστε σε προεκλογική περίοδο και σε ορισμένους μήνες θα γίνουν εκλογές, κάτι τέτοιο. Και υπάρχει και το ερώτημα γιατί να γίνεται, γιατί γίνονται προεκλογικά τερτύπια. Γίνονται προεκλογικά τερτύπια, να δυναμώνει και ο δικοματικός, ο διπολικός καυγάς, να κρύβονται οι μεγάλες συγκλήσεις, βασικά που υπάρχουν στα κρίσιμα ζητήματα. Αυτή είναι η ουσία. Και από αυτή τη σκοπιά, εμείς δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Το ίδιο πράγμα είχε γίνει και τον Ιούνιο και αποχωρήσαμε. Αν και σε παλιότερες περιπτώσεις έχουμε μείνει και έχουμε καταψηφίσει. Επειδή το έχω πρόχειρο στη μνήμη μου, τον Ιούνιο είχατε αποχωρήσει από την διαδικασία. Αν και σε άλλες λέω περιπτώσεις, όπως παλιότερα, στην περίπτωση είχαμε μείνει και είχαμε καταψηφίσει. Είχαμε ψηφίσει υπέρ της δυσπιστίας ή ενάντια τέλος πάντων στην κυβέρνηση, όπως στην περίπτωση του επί Σαμαρά ή παλιότερα. Τώρα είστε πιο κοντά στην επανάληψη αυτού που κάνατε τον Ιούνιο. Λίγο πριν τις εκλογές, κάτι τέτοιο δεν έχει καμία σημασία. Και από αυτή τη σκοπιά, σε κάθε περίπτωση, ο λαός δεν έχει να περιμένει κάτι θετικό ούτε από τη συνέχεια και την κλιμάκωση της αντιλιακής πολιτικής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και θα δούμε πού θα οδηγήσει ο καβγάς, κάποιος για πράγμα να σας προβοκάρει. Έλεγε κάποιος για να σας προβοκάρει. Πώς δεν έχετε να κερδίσετε αν πέσει τώρα η κυβέρνηση αύριο το πρωί και πάμε σε εκλογές. Αυτό ήθελα να πω, ότι σε κάθε περίπτωση και όποτε και αν γίνουν εκλογές, άρα ακόμα και αν γίνουν αύριο, σε ένα μήνα, σε τρεις μήνες ή σε έξι μήνες, αυτό που κρίνεται και αυτό που θα κάνει την πραγματική διαφορά δεν είναι να ψάχνουμε να βρούμε τις μικροδιαφορές ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά να κάνει ο λαός την πραγματική διαφορά με ένα πολύ πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί αυτό μπορεί να δυναμώσει την ελπίδα. Αυτός είναι όρος για τη λαϊκή αντεπίθεση, για να δυναμώσει η διεκδίκηση και η πάλη των εργαζομένων, για να πάρουμε πίσω ό,τι μας πήρανε, πολύ περισσότερο για να ανοίξουμε το δρόμο για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες εργατικές λαϊκές ανάγκες με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες της παραγωγής, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και όχι να ζούμε αυτό που ζούμε σήμερα, σε όλα τα επίπεδα. Αυτό κρίνεται και με αυτό το κριτήριο εμείς κρίνουμε και τις εξελίξεις από τη σκοπιά, δηλαδή το συμφερόντων των εργατικών λαϊκών στρωμάτων και όχι από τα προεκλογικά τερτύπια για το ποιος θα είναι οδηγός και ποιος συνοδηγός στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που μας έφερε εδώ που μας έφερε και που μας οδηγεί σε ακόμα χειρότερες καταστάσεις. Είτε αυτό αφορά την οικονομία που τα σύννεφα ξαναμαυρίζουν βασικά, είτε αυτό αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, γιατί αυτό το ίδιο το σύστημα, μάλιστα, επειδή υπηρετεί τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Καταρχήν, επιβεβαιώθηκε το ΚΚΕ και σε σχέση με τους μάρτυρες και για την ουσία του ζητήματος.
ότι δεν έπρεπε να υπάρχουν καταρχήν κουκουλομάρτυρες, πράγμα που μας το έφερε ο τρομονόμος, έπρεπε να είναι επώνυμοι. Άλλωστε όλοι τους ήξεραν όλους. Σε συνδυασμό με ότι ζήσαμε τη γελιότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ να τους λέει ήρωες, μετά να τους αφορίζει, η Νέα Δημοκρατία να τους αφορίζει, μετά να τους υιοθετεί. Το βασικό θέμα στην ιστορία Νοβάρτης είναι ότι αποδεικνύεται ξανά η σύψη, η μπόχα αυτού του οικονομικού και πολιτικού συστήματος, που την υγεία και το φάρμακο την έχει ένα πανάκριβο εμπόρευμα που το πληρώνει ο λαός. Βάζει και το σκάνδαλο είναι ακριβώς τα εμπόδια που μπαίνουν στο λαό για να έχει πρόσβαση στην υγεία και το φάρμακο ανάλογα με την οικονομική του, με το τι έχει στην τσέπη του βασικά. Αυτό είναι το εμπόρευμα, το οποίο είναι και το έδαφος πάνω στο οποίο δημιουργούνται και όλα τα υπόλοιπα. Μια πολιτική η οποία έχει κλιμακωθεί από όλων των ειδών της κυβερνής και τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, που μετακυλεί το βάρος από το κράτος στους ασφαλισμένους. Και γι' αυτό κιόλας έχει εκτοξευθεί η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη από το 2009 στο 2015 από 19% στο 33% και το 2017 στο 44%. Στο 44%. Κύριε Παπαδοστόπουλε. Και μάλιστα τώρα η σκανδαλολογία αξιοποιείται προεκλογικά ξανά για να δυναμώσει το δίπολο και ο καυγάς, για να κρύψουν τη βασική σύγκληση που έχουν για την υγεία και το φάρμακο, ο κόσμος να αξιοπληρώνει και την ίδια στιγμή να υπάρχουν κρατικοί παράγοντες που δίνουν υπηρεσίες και σε κυβερνήσεις και σε εταιρείες, από τη μια για να μειώνονται δημόσιες παροχές υγείας και από την άλλη για να στηρίζεται τα κέρδη των επιχειρηματικών.